Ο κύριος συνάδελφος στη δευτερολογία του δεν μίλησε επί του συγκεκριμένου ερωτήματος που έθεσε. Μετέτρεψε την ερώτηση σε πολιτικό ζήτημα, το οποίο έθεσε επί παντός επιστητού ζητήματα ιδεολογικά που πιστεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα για την ύπαρξη της ζωής του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη, για την οργάνωση και τρόπο ζωής, για την κοινωνία, για την οικονομία. Αυτό περιέγραψε ο συνάδελφος εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος. Απαντώ ευθέως στο ερώτημά σας. Γιατί θα φέρουμε μια μεγάλη αλλαγή στην αγορά εργασίας με τον νόμο που πράγματι θα έρθει τον Νοέμβριο? Γιατί πολύ απλά είμαστε μια υπεύθυνη κυβέρνηση που πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει στάσιμη. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει πίσω. Γιατί οφείλουμε και θα το κάνουμε πράξη να ευθυγραμμιστούμε με τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές, με τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Οργανισμού Ενεργασίας, που στο τέλος της ημέρας αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές και αυτές οι αλλαγές που θα κάνουμε ωφελούν, αξιότιμε κύριε συνάδελφε, τον ίδιο τον εργαζόμενο. Διευρύνουν το πεδίο μέσα από το οποίο μπορούν να έρθουν επιχειρήσεις στη χώρα και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Και να ανέβει και ο μισθός των εργαζομένων. Και να μην φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό. Και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Φυσικά αυτά που λέω είναι άγνωστα σε εσάς. Ή είναι γνωστά, αλλά είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο δικός σας κόσμος, ο ιδεατός, που υπάρχουν κάπου χρήματα τα οποία μπορείτε να μοιράζετε μισθούς εναντίον του κεφαλαίου και τα υπόλοιπα, αλλά εγώ. Μόνο και μόνο με την ιδέα ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαν να επικρατήσουν οι δικές σας ιδέες να γίνουν πράξη, με πιάνει ένα τριχύλα. Σκεφτείτε τους εργαζόμενους σε ένα περιβάλλον που θα ήταν οι δικές σας ιδέες εφαρμοσμένες σε επίπεδο οικονομίας και κοινωνίας. Το σκέφτεστε? Βεβαίως θα υπήρχε δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του συσίτιου. Όλοι συσίτιο και όλη μια εργατική κατοικία. Αν την είχαν και αυτοί. Όλοι το πρωί σε μία δουλειά, όπως ήταν πριν στους συγγενείς πολιτικούς σας στη Ρωσία, το οποίο έπεσε το καθεστώς. Έχω ρωτήσει πολλές φορές να μου πείτε ένα μέρος του κόσμου που αυτά που λέτε εφαρμόζονται, δεν μου έχετε πει ποτέ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω το εξής. Εγώ, με πολύ ευγενή τρόπο, θέλω να σας πω ότι συμμερίζομαι την αγωνία σας για τους εργαζόμενους. Δεν είναι όμως προνομιακό δικαίωμα δικό σας μόνο. Είναι όλων μας. Όλοι είμαστε ευαίσθητοι. Απλά εμείς πιστεύουμε ότι για να στηρίξει τον εργαζόμενο πρέπει να δημιουργηθεί πλούτος στην κοινωνία. Για να δημιουργηθεί πλούτος μέσα από τον οποίο θα δώσει στον εργαζόμενο και ευκαιρίες δουλειάς και αυξημένο μισθό, πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός, ελεύθερη οικονομία της αγοράς. Εσείς το μοντέλο το οποίο προτείνετε είναι μια χώρα κλειστή με σειρματοπλέγματα, χωρίς συναλλαγές, ενιαία τιμή κάτω όλα, φτώχεια και πείνα και συσίτιο. Λοιπόν, δεν συμφωνούμε. Ούτε αυτά που λέτε μπορούν να γίνουν. Η Ελλάδα, μέσα από το πέρασμα των ετών, έχει αποκτήσει μια ισχυρή δημοκρατία. Τα κόμματα διαδέχονται το ένα το άλλο μετά από εκλογές. Έρχονται νομοθετικές πρωτοβουλίες. Σήμερα υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο κράτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο δίνεται το επίδομα ενεργείας, δίνονται τα βοηθήματα, όλα. Αυτό υπάρχει. Αν υπάρχουν περίοδοι που μπορούμε να το βελτιώσουμε, εδώ είμαστε, να τα βελτιώσουμε όλο προς το καλύτερο. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη απάντηση. Ευχαριστώ πολύ.